Επί 27 συνεχή έτη, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και της Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ρεθύμνου συνεχίζει δυναμικά τον αγώνα για την ενίσχυση της ικανότητας των ανθρώπων να διαχειρίζονται και να ανταπεξέρχονται σε δύσκολες καταστάσεις ζωής, πάντα στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου τα προβλήματα αυτά είναι σε ένα μεγάλο βαθμό και ιδίως μετά την κρίση αυξημένα, μετά και την οικονομική κρίση αλλά και την κρίση της πανδημίας. Οπότε δομές όπως το Κέντρο Πρόληψης είναι απαραίτητες για να στέκονται δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην κοινωνία που δοκιμάζεται. Η δομή στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό εκπαιδευμένο στην πρόληψη των εξαρτήσεων, ενώ παράλληλα διαθέτει και θεατρικό εργαστήρι. Χωρίς εφησυχασμό, το κέντρο οργανώνει προγράμματα που απευθύνονται στην οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα, επιτελώντας το σπουδαίο έργο της πρόληψης. Στόχος του κέντρου, η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής και της σωματικής υγείας. Έχει να κάνει με αρκετές ηλικίες και με αρκετούς φορείς, με ηλικίες που έχει να κάνει με γονείς, με παιδιά, με ηλικιωμένους, με φοιτητές. Συνεργαζόμαστε με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με συλλόγους γονέων. Έχουμε επίσης με πολιτιστικούς συλλόγους, με τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Είναι μια πολύ σημαντική δομή με πολλές δράσεις. Δεν έχει να κάνει με την θεραπεία ή την απεξάρτηση, έχει να κάνει με την πρόληψη. Αλλά παρόλα αυτά και εξαρτημένα άτομα τα οποία θα απευθυνθούν στη δομή, η δομή μπορεί να τους κατευθύνει πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Την περασμένη μάλιστα Τετάρτη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης έξω από το Δημαρχείο της πόλης. Για το σχολικό έτος 2023-2024 υλοποιήθηκαν δράσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου με πάνω από 4.000 ωφελούμενους. Μέλη του Κέντρου Πρόληψης είναι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και σύλλογοι του νομού, ενώ την επιστημονική εποπτεία έχει ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών.